Σήμερα θα ασχοληθούμε με λέξεις που εκφράζουν τη διάρκεια. Συνήθως, μετά τη λέξη διάρκεια, ακολουθεί γενική. Η διάρκεια του αγώνα. Η διάρκεια της ταινίας. Ή η διάρκεια του μαθήματος. Διάρκεια μπορούμε να εκφράσουμε και με το ρήμα διαρκώ. Ο αγώνας ποδοσφαίρου διαρκεί 90 λεπτά. Το ρήμα διαρκώ είναι πιο επίσημο και θα το συναντήσετε σε βιβλία, εφημερίδες ή στο δελτίο ειδήσεων. Στην καθημερινότητά μας χρησιμοποιούμε πιο συχνά τα ρήματα κρατάει και παίρνει. Για παράδειγμα, η παράσταση κράτησε 3 ώρες. Σήμερα είχε πολύ κίνηση. Μου πήρε 1 ώρα να φτάσω στη δουλειά μου. Ένας άλλος τρόπος για να εκφράσουμε τη διάρκεια είναι να χρησιμοποιήσουμε προθέσεις που ακολουθούνται από λέξεις χρονικές. Αρχικά, η πρόθεση από. Η σημασία της πρόθεσης από εξαρτάται από την λέξη που ακολουθεί. Έτσι, κάποιες φορές σημαίνει from και κάποιες φορές since. Για παράδειγμα, είμαι από την Ελλάδα και μένω στην Ελλάδα από το 2009. Πολλές φορές το από συνδυάζεται και με το μέχρι. Για παράδειγμα, δουλεύω από τις 7 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Διάρκεια επίσης εκφράζει και η λέξη έως. Τα μαγαζιά είναι ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή. Αν κάποιο κατάστημα είναι ανοιχτό όλη τη μέρα, τότε λέμε ότι είναι ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο. Τέλος, θα αναφερθώ στις λέξεις για και επί. Αυτές οι δύο λέξεις έχουν την ίδια μετάφραση στα αγγλικά, όμως στα ελληνικά διαφέρουν. Χρησιμοποιούμε την πρόθεση επί όταν θέλουμε να δώσουμε έμφαση στη διάρκεια. Όταν θέλουμε να τονίσουμε στον ακροατή, δηλαδή σε αυτόν που μας ακούει, ότι μία πράξη ή ένα γεγονός είχε ασυνήθιστη διάρκεια από το κανονικό. Για παράδειγμα, έβρεχε επί 5 μέρες ή μου μιλούσε για τη δουλειά του επί 3 ώρες συνεχόμενα. Από την άλλη, χρησιμοποιούμε το για όταν απλά θέλουμε να αναφέρουμε τη διάρκεια. Για παράδειγμα, μείναμε στο χωριό για μία εβδομάδα. Θα μπορούσα να κλείσω ένα δωμάτιο για 4 μέρες. Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό μάθημα. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά στο επόμενο μάθημα. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά!